Στα κάγκελα ξενοδοχοί του Νομού Ηρακλείου, οι οποίοι κάνουν λόγο για παραλογισμό και θράσος από την πλευρά της Ένωσης Ξενοδόχων, καθώς όπως υποστηρίζουν τέθηκε διαπραγμάτευτος όρος για την υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι επασχολούνται δύο ώρες παραπάνω πέρα του οκτάωρου, χωρίς την αντίστοιχη χρηματική αμοιβή και ότι θα λαμβάνουν τις περορίες ως ρεπό ή άδεια. Εκεί δυστυχώς ζήσαμε τον απόλυτο παραλογισμό, είχαν το θράσος να μα πούνε ότι πρέπει να μπει όρο αδιαπραγμάτευτος μέσα στη σύμβαση ότι οι εργαζόμενοι πέρα του 8 ώρου να εργάζονται δύο ώρες καθημερινά χωρίς αμοιβή. Αυτές, αυτές οι υπερορίες θα, θα δινόταν στο τέλος της σεζόν, είτε σε άδειες είτε σε ρεπό. Δυστυχώς εδώ στο Ηράκλειο οι εργοδότες στο βορμό του κέρδους, καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συνειδητοποιημένα και συνειδησιακά θα αγωνιστούμε να μην γυρίσουμε σε εργασιακούς μεσαίωνες. Δεν θα το επιτρέψουμε τον Ισονίκο Κοκολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για εργασιακό μεσαίωνα. Και όλα αυτά συμβαίνουν δύο μήνες πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, και ενώ τα κενά σε προσωπικό υπολογίζονται σε 6.000 σε επίπεδο Κρήτη. Εμεί αυτό το απορρίψαμε. Εμεί συγκαλέσαμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο αμέσω μετά τη συνάντηση που είχαμε του ξενοδόχου. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι εμεί θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται από την ομοθεσία και το καταστατικό του σωματείου μα. Εμεί θα προσφύγουμε στον οργανισμό Μεσολάβη και Διετησία και από εκεί και μετά θα παρεύουμε και συνδικαλιστικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεωρούμε ότι είναι λάθο και θα δημιουργήσει πιο μεγάλο πρόβλημα από το να λύσει αυτό που υπάρχει. Όταν αυτή τη στιγμή άνθρωποι 40, 50, 60 χρονών εργάζονται εξωθενοτικά, σαν ένα κινητήρα στα κόκκινα και καλούνται τώρα με βάση το σκεπτικό τους να καλύψουν σε εργατόρες τα κενά που θεωρούν ότι έχουν, ε, θεωρούμε ότι αν όχι φέτος, του χρόνου εκεί που φέτος λείπουν στην Κρήτη 5.000 θέσεις, θα λείπουν άλλες 2.000 θέσεις. Δεν έχουμε τελειώσει τη διαπραγμάτευση, δεν πρέπει να βιάζεται κανείς να κατηγορήσει τους ξενοδόχους, τονίζει στο νεακρήτη.gr ο Νίκος Χαλκιαδάκης. Θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, δηλώνει ο πρόεδρος τη Πανελλήνιας ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης. Ο κόσμο του ξενοδοχείου αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, προβληματίζεται με την εξέβρεση προσωπικού. Άρα, είναι πολύ πρέπον και σωστό να προχωρήσει άμεσα αυτή η σύμβαση με όρου τέτοιου, οι οποίοι θα είναι προ και των δύο. Ε, αλλά, ιδιαίτερα, πρέπει οι ξενοδοχοπαλλήλοι να ανταμυφθούν για αυτά τα οποία προσφέρουν και μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε όρθιο ένα ξενοδοχείο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ξενοδοχοί πάλι διαμαρτυρώνται για το γεγονό ότι δεν είναι υποχρεωτική η κλαδική σύμβαση εργασία, η οποία προβλέπει σημαντικέ αυξήσει, ζητώντα η παρέμβαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασία, ώστε να γίνει υποχρεωτική για όλου. Δυστυχώ βλέπουμε λοιπόν ότι οι, οι όποιε κινήσει κάνουν οι ξενοδόχοι είναι με τι ευλογίε τη κυβέρνηση. Εμεί απαιτούμε άμεσα να συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασία, ώστε η κλαδική συλλογική σύμβαση να γίνει γενικώ υποχρεωτική για όλου του εργαζόμενου, για όλου του εργοδότε.